Να συνδεθούμε με Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Γιώτα παραμένεις. Να συνομιλήσουμε με έναν Έλληνα εκεί της Νέας Υόρκης, τον κύριο Νίκο Καστρινάκη. Κύριε Καστρινάκη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά από Κρήτη. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά και χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Να μας μεταφέρετε λίγο τα γεγονότα έξω από το Καπιτόλιο στην Ουάσιγκτον με τη ματιά ενός Έλληνα. Ναι, εγώ θα σας πω πώς το βιώσαμε εδώ στη Νέα Υόρκη, που είμαστε και λίγο πιο μακριά από το Καπιτόλιο. Το μεγαλύτερο ήταν η μεγάλη έκπληξη, όχι τόσο για τη στάση του Πρόεδρου Τραμπ, καθώς μας έχει συνηθίσει σε αυτά, αλλά τόσο όσο τη στάση της φύλαξης στο Καπιτόλιο. Εδώ στην Αμερική συνήθως τα κτίρια, οι διαδηλώσεις, η αστυνομία είναι πάρα πολύ προσεκτική και πάντα ένα βήμα πριν από τα γεγονότα. Ακριβώς, εδώ πριν από λίγους μήνες και ο στρατός πήγε έξω από το Καπιτόλιο. Στο Καπιτόλιο λοιπόν αυτό που έγινε ήταν μεγάλη έκπληξη για μας και επίσης έχει πολλά διδάγματα από αυτό που έγινε. Το μεγαλύτερο δίδαγμα για μένα είναι ότι δεν πρέπει να θεωρούμε ασήμαντες μικρές υποχωρήσεις λαϊκισμού. Γιατί πολύ απλά το μικρό μπορεί να γίνει μεγάλο και ένας λάθος άνθρωπος μπορεί να πυροδοτήσει μεγάλες εξελίξεις και να φτάσουμε ακόμα και στην κατάλυση της δημοκρατίας. Βέβαια, ένα μεγάλο γεγονός το οποίο έγινε ήταν η στάση του αντιπροέδρου Πένς, ο οποίος έδειξε μεγάλη ηγετική στάση και γι' αυτό νομίζω ότι η δημοκρατία στην Αμερική θα υπουλωθεί, το πλήγμα στη δημοκρατία της Αμερικής θα υπουλωθεί πολύ σύντομα και θα είναι η στάση του αντιπροέδρου Πένς που το έκανε αυτό, ο οποίος επέλεξε να μην ακούσει τον πρόεδρο Τραμπ και να αφοσιωθεί στο Σύνταγμα και να συνεχίσει τη διαδικασία, αν και θα μπορούσε να μην το κάνει. Και νομίζω ότι αυτό απέφυγε τα χειρότερα και ο μεγαλύτερος σκόπελος προσπεράστηκε από αυτή τη στάση. Νιώθετε ότι οι κατηγορίες θα υπάρξουν για αυτή την ολιγορία που παρουσιάστηκε έξω από το Καπιτόλιο, με αποτέλεσμα όλοι αυτοί οι άνθρωποι, αυτό το πλήθος να φτάσει ακόμα και μέσα στον φάρο της δημοκρατίας, σύμφωνα με τους Αμερικανούς? Σίγουρα θα υπάρξουν στους υπεύθυνους της φύλαξης. Από εκεί πέρα, αν θα φτάσει στον πρόεδρο ή όχι, νομίζω ότι θα πρέπει να ζυγιστεί πάρα πολύ από τον πολιτικό κόσμο της Αμερικής και ιδιαίτερα από το Ρεπουμπλικάνικο Κόμμα και από το Δημοκρατικό Κόμμα, τα δύο μεγάλα κόμματα της Αμερικής, τι στάση θα πάρουν ώστε να αποδυναμωθεί η ένταση και να φτάσουμε στην ομαλότητα πολύ γρήγορα. Βέβαια, το μεγάλο στοίχημα είναι τι θα γίνει στις 20 του Ιανουαρίου, που είναι η ορκομοσία του καινούριου Προέδρου Biden, και τι στάση θα κρατήσει και πόσο συνενετική θα κρατήσει στάση ο καινούριος Πρόεδρος. Το οποίο νομίζω ότι θα γίνει. Βέβαια, πήραμε ένα κλίμα, παρουσιάσαν πρωτοσέλιδα εφημερίδων από όλο τον κόσμο και από τις Ηνωμένες Πολιτείες πριν από λίγα λεπτά. Σήμερα, στην Αμερική, τι κλίμα επικρατεί? Ο απόϊχος είναι το ίδιο έντονο σε σχέση και με χθες? Ναι, υπάρχουν δύο πράγματα που είναι πολύ σημαντικά. Νομίζω απογοήτευση υπάρχει από όλους. Από ένα μεγάλο μέρος, επειδή πολιτικά είναι διχασμένη η Αμερική, υπάρχει απογοήτευση για την έλλειψη σεβασμού. Αυτό που έγινε στο Καπιτόλιο ήταν ανεπίτρεπτο. Υπάρχει βέβαια και ένα μικρότερο κομμάτι σχετικά ανθρώπων οι οποίοι είναι θυμωμένοι και δεν ξέρουν και γιατί είναι θυμωμένοι. Ο θυμός όμως αυτός που επικρατεί δεν είναι καλός σύμβουλος. Και αυτό αποδείχθηκε στο Καπιτόλιο και μάλιστα υπήρχαν και θύματα ανθρώπινες ζωές που δεν θα έπρεπε ποτέ να συμβεί αυτό. Όμως αυτή η έκρηξη των διαδηλωτών οι οποίοι μπήκαν μέσα στο Καπιτόλιο ήταν τόσο μεγάλη έκπληξη για τους Αμερικανούς μετά από τόσο καιρό που ο Ντόναλντ Τραμπ αρνείται την ήττα του? Για μένα δεν ήταν έκπληξη ότι θα γίνει κάποια φασαρία, όμως δεν περίμενα ποτέ ότι θα μείνει αφύλακτο το Καπιτόλιο. Mm-hmm. Αυτή ήταν η μεγάλη έκπληξη ουσιαστικά. Μάλιστα. Έχετε καταγωγή από τα Χανιά? Βεβαίως. Από ποια, από πού συγκεκριμένα? Εγώ γεννήθηκα στα Χανιά,
αλλά ζω και δουλεύω τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία 30 χρόνια στη Νέα Υόρκη, αλλά γεννήθηκα στην πόλη των Χανίων και ιδιαίτερη περιοχή των Κερανιών. Κατεβαίνετε Κρήτη? Ήμουνα τα Χριστούγεννα στην Κρήτη. Α, κατεβήκατε, ήσασταν από τους τυχερούς. Ναι, επέστρεψαν πριν μερικές μέρες. Το σκηνικό με τη διαχείριση της πανδημίας, να μου κάνετε και μία σύγκριση, Έχετε εμπειρία εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, που σε πολλές πολιτείες ξέφυγαν τα πράγματα, κακά τα ψέματα. Ναι. Και πώς είδατε και το κλίμα και στην περιοχή σας, στα Χανιά? Ναι, να μιλήσουμε πρώτον, υπάρχουν πολλές ομοιότητες και πολλές διαφορές. Ναι. Οι ομοιότητες που υπάρχουν είναι βασικά μια αρνητικότητα του κόσμου να καταλάβει ότι η πανδημία έχει θύματα. Και για μένα προσωπικά νομίζω ότι είναι ανεπίτρεπτο μερικοί άνθρωποι να δέχονται το γεγονός ότι χτυπάει μόνο ο κορονοϊός, μπορεί να έχει θανατηφόρα αποτελέσματα μόνο στις ευπαθείς ομάδες. Αυτό δεν είναι αλήθεια. Δεν ξέρουμε ποιους χτυπάει και ποιους δεν χτυπάει ο θάνατος από την πανδημία. Και ποιοι είμαστε εμείς να αποφασίσουμε ποιος θα πεθάνει και πότε. Οπότε τα πράγματα δεν επιτρέπεται να τα αφήνουμε στην τύχη τους. Αυτό είναι μια ομοιότητα. Στην αρνητικότητα υπάρχει ομοιότητα. Στην Αμερική τα μέτρα είναι λίγο πιο χαλαρά από ό,τι στην Ελλάδα ομολογουμένως. Και αυτό βέβαια το πληρώνει η Αμερική. Έχουμε φτάσει, εχθές ανακοίνωσε το John Hopkins, το οποίο όπως ξέρετε είναι το πανεπιστήμιο που καταγράφει ακριβώς τους θανάτους και τα κρούσματα του κορονοϊού, αλλά εγώ θα επικεντρωθώ στους θανάτους. Στην Αμερική εχθές είχαμε για πρώτη φορά 4.000 θανάτους στις Ηνωμένες Πολιτείες μέσα σε μία μέρα. Αυτό είναι αποκρουτιστικό, αν μη τι άλλο. Κάπου ξέφυγαν τα πράγματα, ίσως και λόγω και της χαλαρότητας των μέτρων που είπατε και εσείς ο ίδιος. Ναι. Η χαλαρότητα ξεκίνησε από την ημέρα των ευχαριστειών εδώ πέρα. Ναι. Και αυτές οι μερικές εβδομάδες της ημέρας των ευχαριστειών που μείναν χαλαρές και οι πολιτείες μάλλον άφησαν τα μέτρα πιο χαλαρά, ίσως αποβλέποντας ωφέλη της οικονομίας από την περίοδο που ξεκινάει η ημέρα των ευχαριστειών στην τελευταία εβδομάδα του Νοεμβρίου. Σωστά, μέσα από τη χαλάρωση των μέτρων. Μέχρι τη χριστουγεννιάτικη περίοδος, τελικά έφερε αυτό το αποτέλεσμα. Όσο όμως ξεφεύγει η κατάσταση, τόσο πιο δύσκολο είναι να μαζευτεί. Και εγώ πιστεύω ότι όταν τα μέτρα παίρνονται νωρίς, μόνο τότε μπορεί να είναι αποτελεσματικά. Και νομίζω ότι στην Ελλάδα ήταν σωστό που πάρθηκαν τα μέτρα νωρίς. Βέβαια, η επικοινωνία είναι λάθος και εκεί έχουν μια ευθύνη ακόμα και οι ειδικοί. Η επικοινωνία δηλαδή? Πώς επικοινωνούμε το τι συμβαίνει στον κόσμο. Παραδείγματος χάρη, δεν βλέπω πολύ να δίνουν σημασία σε πόσοι άνθρωποι την ημέρα μπαίνουν στις εντατικές. Αυτό είναι ένα αδιάσυστο στοιχείο. Δεν μπορεί κανείς να πει ότι είναι έτσι ή είναι αλλιώς. Είναι άσπρο και μαύρο. Τόσοι μπήκαν σήμερα στην εντατική. Και ξέρουμε ότι στατιστικά το ποσοστό ότι η μισή από αυτούς μπορεί να μην επιβιώσουν. Μάλιστα. Ή σχεδόν η μισή. Ένα μήνυμα εδώ στην πατριώτη σας που σας ακούνε αυτή τη στιγμή, σας παρακολουθούν. Στους συμπατριώτες μας είναι να σκεφτούν πάρα πολύ καλά. Να μην έχουν αντιπαραθέσεις μεταξύ τους τι είναι το σωστό και τι είναι το λάθος. Να ακούνε τους επιστήμονες και να ακολουθούν τα μέτρα. Και όσον αφορά το εμβόλιο που γίνεται πάρα πολύ μεγάλο θέμα, μέχρι τώρα στον κόσμο έχουν εμβολιαστεί εκατομμύρια άνθρωποι. Οι παρενέργειες μπορεί να είναι μηναμινές από αυτούς που ξέρουμε. Βέβαια δεν ξέρουμε τι θα γίνει στο μέλλον. Όμως ο καθένας μπορεί να έχει την άποψή του και να διαλέξει αν πρέπει να εμβολιαστεί ή όχι. Μάλιστα. Αλλά δεν πρέπει να είναι αποτρεπτικός τι πρέπει να κάνουν όλοι αυτοί που κινδυνεύουν πραγματικά από τον ιό. Μάλιστα, κύριε Καστρινάκη, θέλω να σας... Ένα τελευταίο θα ήθελα. Πρέπει να σκεφτούμε και να δούμε πάρα πολύ καλά τι κάνει το Ισραήλ και τι αποτελέσματα θα έχει σε μερικές εβδομάδες. Το Ισραήλ εμβολιάζει τον κόσμο του σε μεγάλα ποσοστά.
Πρέπει να δούμε. Αν αυτό έχει επιτυχία, θα πρέπει ίσως να ακολουθήσουμε κι εμείς. Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Χαιρετισμούς από Ηράκλειο, από Κρήτη. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά, να είστε καλά.